Αρχικά λοιπόν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να μιλήσω στην απόψινή σας εκδήλωση, αλλά και για την τιμή να βρίσκομαι ανάμεσα σε εκλεκτούς ομιλητές. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω πως η έννοια του πολιτισμού ορίζεται και κυρίως οριοθετείται με αρκετή δυσκολία. Όμως είναι απαραίτητο να υπάρξει έστω ένα ελάχιστο κάτι ως σταθερό σημείο, ώστε να μπορέσουμε να μετακινήσουμε τη γη. Δώσμη παστό και τα αγάν κοινάσω. Αντιλαμβάνομαι λοιπόν ως σταθερό και δεδομένο πως ο πολιτισμός μπορεί να επηρεάσει και να διαμορφώσει το πολιτικό και κοινωνικό πεπραγμένο. Και αντιλαμβάνομαι επίσης ως δεδομένο πως τα πολιτιστικά δημιουργήματα, τα έργα της τέχνης δηλαδή, μπορούν να εννοηθούν ως περιπλανόμενοι διαβάτες στην έρημο του χρόνου, οι οποίοι μόλις συναντηθούν και συναντήσουν την ενεργητικότητα του δέκτη, του θεατή των έργων της τέχνης, τότε προκύπτει μια όαση μέσα στην έρημο. Και αυτή η όαση δεν είναι κάτι ασήμαντο, ακόμα και αν μοιάζει ελάχιστο, είναι σημαντικό. Και το ελάχιστο δεν είναι πάντοτε λίγο. Και στην προκείμενη συγκυρία, στη δεκαετία τη δυσκολότερη, το ελάχιστο μιας πολιτισμικής οάσης δεν μπορεί παρά να αποτελεί μέγιστο πολιτικό αλλά και προσωπικό επίτευγμα. Και σας το λέει κάποιος που επιβίωσε στην έρημο του κόσμου επειδή βρήκε ελάχιστο νερό μέσα από τον πολιτισμό. Μικρές οάσεις λοιπόν. Μικρές οάσεις στην πιο άνευρη δεκαετία. Και αυτή η δεκαετία είναι οπωσδήποτε κρίσιμη περίοδος και είναι λογικό οι άνθρωποι σε αυτές τις περιόδους να στρέφονται στους ανθρώπους του πολιτισμού. Θα σας ρωτήσω λοιπόν και εγώ τον εαυτό μου με ποιον τρόπο οι άνθρωποι του πολιτισμού μπορεί στην κρίσιμη περίοδο να συνδράμουν. Και ρωτώ τον εαυτό μου συνδέοντας αυτές τις έννοιες που έχει η εκδήλωσή σας, ειρήνη, αλληλεγγύη και πολιτισμός. Παίρνω το θάρρος να πω λοιπόν πως οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί καλλιτεχνικών έργων και όχι ευρύτερα οι άνθρωποι του πολιτισμού, γιατί είναι διαχωρισμένο αυτό. Παίρνω το θάρρος να πω λοιπόν πως ο ρόλος των δημιουργών της τέχνης μπορεί να εννοηθεί ως κάποιο είδους ανιχνευτής, να εννοηθούν ως ανιχνευτές. Μπορώ να σκεφτώ τον ηθοποιό, τον ποιητή, τον μουσικό, τον ζωγράφο, ως κάποιους οι οποίοι ανιχνεύουν, βρίσκονται σε κάποιο είδους αιχμή και ανιχνεύουν επιδοχές της πραγματικότητας με σκοπό να μπορούν κάποτε να προμηνύσουν στους συνανθρώπους τους πλήθος από νοήματα, σκέψεις, βιώματα, εκδοχές, ώστε με κάποιο ιδιότυπο τρόπο να μπορούμε να υπάρχουμε στη ζωή και άμαθοι και ανοιχτοί, αλλά και ευεργετημένοι από εμπειρία. Ανιχνευτές λοιπόν. Ανιχνευτές που βρίσκονται σε ένα συνεχή εσωτερικό πόλεμο, ώστε να μπορέσουν να συνδράμουν και να συντελέσουν θετικά στην κοινωνική ειρήνη. Σε ένα πόλεμο εσωτερικό και όχι μόνο. Αντιμέτωποι με αντιθέσεις μορφών όπως η Μίδια, η Έντα Γκάμπλερ για παράδειγμα, με αντιθέσεις και αντιστήξεις που βασάνισαν τον Βάγνερ, τη μουσική του, αλλά και τον κάθε μουσικό, τη στιγμή που δίνει μια μάχη με τα πλήκτρα κάποιου πιάνου για να συντάξει νότες, να συντάξει τη γραμματική μιας μουσικής ακόμα ανήκουστης. Και για να διαμορφωθεί η κοινωνική αλληλεγγύη, οι ανιχνευτές νομίζω πως χρειάζεται σε κάποιο βαθμό να βρίσκονται σε μια περίεργη αλληλεγγύη με την ίδια την άβυσσο, με το σκοτάδι που έχουμε μέσα μας, με σκοπό να την μορφοποιήσουν, να την καταστήσουν, όπως λέει και ο γνωστός τίτλος του Φρόιντ, το τέμ, ώστε να πάψει να είναι ταμπού. Όχι για να γίνει κοινωνική πραγματικότητα κατά ανάγκη αποκλειστικά, αλλά επειδή με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προκύψει η απουσία φόβου για εκείνο που μοιάζει σκοτεινό, ακόμα και μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό. Και κάπως έτσι ίσως να πάψει να δημιουργείται σκοτάδι στο κοινωνικό βίο. Να εξαλειφθεί ο φόβος για τον εαυτό μας, για τον διπλανό μας και για τον ξένο. Ώστε να εκδηλωθεί η έκφραση, η κατανόηση, η συνύπαρξη, οι οποίες αποτελούν θεμελιακά πολιτισμικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Αλληλέγγυοι με την άβυσσο λοιπόν, έχοντας δεχτεί το τίμημα να την κοιτάζουν και να τους κοιτά, όχι με σκοπό να εξομοιωθούν με εκείνη, αλλά για να τη μορφοποιήσουν με τέτοιον τρόπο ώστε ο αντίκτυπος να μην μπορεί παρά να είναι θετικός. Ή αλλιώς, όπως το λέει ο Οδυσσέας Ελίτης σε ένα ποίημά του, πως από το πολύ της πίκρας έσωσε να βγάλω ένα χαμόγελο και από τον Ιαγουάρο του ίδιου ένα πουλάκι. Τέλος, η δημιουργία έργων τέχνης ίσως να είναι ανιχνευτές του ίδιου του πολιτισμού. Γιατί παρά την προϋπόθεση της ύπαρξης του πολιτισμικού βάθους και της ιστορίας του, η ανίχνευση, δηλαδή η δίψα για διερεύνηση του πολιτιστικού ορίζοντα, σε σχέση με τον ήδη υπαρκτό, είναι κίνητρο θεμελιακό για να βηματίσει παραπέρα στην πολιτιστική δημιουργία. Εν τέλει, λοιπόν, οι δημιουργοί του πολιτισμού είναι οι ανιχνευτές του πολιτισμού. Παλεύουν να ψηλαφίσουν και να πραγματώσουν, να εντοπίσουν στοιχεία, πτυχές από κάποια επερχόμενη εκδοχή της ύπαρξής μας
και να προμηνύσουν για αυτήν θετικά ή αρνητικά. Και το να ψηλαθούμε επερχόμενες εκδοχές της ύπαρξής μας όπως την οραματιζόμαστε, τόσο μέσα στην πολιτισμική δημιουργία όσο και εκτός αυτής, είναι αναφέρετο δικαίωμά μας και υποχρέωσή μας να προσπαθούμε για αυτό το δικαίωμα. Και επειδή ανέφερα το Φρόιντ, και επειδή εμπίπτει έντονα στη θεματική, θέλω να κλείσω με ένα απόσπασμα από μια επιστολή του Φρόιντ στον Άλμπερτ Άινστάιν, όταν εκείνος με δική του επιστολή, ύστερα από πρόταση που του έκανε η Κοινωνία των Εθνών και το Διεθνές Ινστιτούτο για την Πνευματική Συνεργασία, ζήτησαν από τον Άινστάιν να στείλει μια επιστολή για να μιλήσει για κάποιο θέμα με όποιον άνθρωπο ήθελε. Και ο Άινστάιν διάλεξε τον Φρόιντ και τον ρώτησε το εξής: υπάρχει κάποιος τρόπος να απαλλαγεί η ανθρωπότητα από την κατάρα του πολέμου? Και ο Φρόιντ απάντησε μέσα από την ψυχανάλυση και τις πρώιμες ανακαλύψεις της, φτάνοντας στον εξής επίλογο, που μάλλον δεν είναι απάντηση, αλλά είναι επίλογος. Πόσο θα χρειαστεί άραγε να περιμένουμε ώσπου να γίνει ειρηνόφιλη ανθρωπότητα? Αδύνατο να το πούμε, και εν τούτης δεν είναι ίσως χειμερική η ελπίδα μας ότι οι δύο αυτοί παράγοντες, η πολιτισμένη στάση των ανθρώπων και ο εύλογος φόβος για τη μορφή που θα πάρουν οι μελλοντικοί πόλεμοι, μπορεί να βοηθήσουν να τεθεί ένα τέρμα στον πόλεμο κατά το κοντινό μέλλον. Όμως από ποιους δρόμους ή παραδρόμους θα έρθει αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορούμε να το μαντέψουμε. Εν τω μεταξύ, μπορούμε να λέμε πως ό,τι ευνοεί την εξέλιξη του πολιτισμού λειτουργεί συγχρόνως εναντίον του πολέμου. Σας χαιρετώ εγκάρδια και ειλικρινά λυπάμαι αν σας απογοήτευσα με αυτά που σας γράφω. Σας ευχαριστώ.